Επαναληπτικό στα ποσοστά. Έχουμε κάνει και έχουμε πει πάρα πολλά σε προηγούμενα μαθήματα, έχουμε κάνει και άλλα επαναληπτικά. Σε αυτό το βιντεομάθημα θα δούμε πώς θα δουλέψουμε με τη μέθοδο, με την απλή μέθοδο των τριών. Στο 42 κεφάλαιο είπαμε πώς βρίσκουμε την τελική. Το βιβλίο μας λέει πώς βρίσκουμε την τελική. Στο 43 κεφάλαιο πώς βρίσκουμε την αρχική και στο 44 πώς βρίσκουμε το ποσοστό επί της 100. Πιστεύω ότι έχεις δει τα προηγούμενα βίντεο και μιλάμε τώρα την ίδια γλώσσα, τη μαθηματική γλώσσα. Δεν χρειάζεται να σου πω τι είναι αρχική, τι είναι τελική, τι είναι ποσοστό επί της 100, τι είναι μέθοδος της αναλογίας, τι είναι απλή μέθοδος των τριών. Τα ξέρεις από προηγούμενα βιντεομαθήματα. Πήγαινε στη λίστα με τα μαθήματα να δεις προηγούμενα βιντεομαθήματα και να τα καταλάβεις. Εδώ απευθύνομαι σε άτομα τα οποία τα γνωρίζουν καλά αυτά και μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έχουμε κάποιους όρους τους οποίους τους καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, τώρα τα έχεις μάθει όλα αυτά, αλλά κάπου μέσα σου είναι λίγο μπερδεμένα και άμα σου δώσουν ένα πρόβλημα δυσκολεύεσαι λίγο να ξεκινήσεις. Αν ξεκινήσεις μετά ξέρεις πολύ καλά τις μεθόδους και το λύνεις πάρα πολύ καλά. Υπήρξε και ένα προηγούμενο επαναληπτικό που δείξαμε πώς δουλεύουμε την απλή μέθοδο των τριών. Την αναλογία. Τώρα θα δούμε την απλή μέθοδο των τριών. Όταν ψάχνεις τελική ή αρχική κάνεις πάντα το ίδιο πράγμα. Γράφεις αρχική, τελική. Στην αναλογία είναι το ένα ποσό πάνω, το άλλο κάτω. Λόγος δηλαδή. Εδώ στην απλή μέθοδο των τριών το ένα ποσό αριστερά, το άλλο δεξιά. Δεν έχει σημασία, θα βάλεις πρώτα την αρχική και μετά την τελική. Πρώτα την τελική και μετά την αρχική στην απλή μέθοδο των τριών. Όπως και να τα βάλεις, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, είτε αρχική ψάχνεις είτε τελική, ξεκινάς αρχική τελική. Το πρόβλημά σου έχει και ένα ποσοστό, το οποίο είναι ας πούμε το 20% κέρδος. Η κέρδος θα είναι η ζημιά. Και ξεκινάς με αυτό το οποίο γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις το ποσοστό, στο δίνει το πρόβλημα. Από αυτό που, από το ποσοστό πάντα θα ξεκινάς, το οποίο γνωρίζεις. 20% στο λέει, το γνωρίζεις και λέμε πάντα το, η αρχική είπαμε είναι το 100 και λες 100 αρχική. Αν η τιμή σε κάτι είναι, η αρχική είναι 100, τότε η τελική με κέρδος 20% πόσο είναι? 100 και 20, 120. Αν η αρχική λοιπόν είναι 100, η τελική είναι 120. Τι ψάχνουμε τώρα? Να βρούμε την τελική. Πόση είναι η τελική αν η αρχική είναι 600 παραδείγματος χάρη και τραβάμε τη γραμμή και έγινε η κατάταξη. Κάτι έκανε στην αρχή 600, αγόρασε κάτι ένας έμπορος, το πούλησε με 20% κέρδος. Πόσο το πούλησε, πόση είναι η τελική του τιμή? Είτε αρχική ή τελική ψάχνεις, ξεκινάς αρχική τελική. Και έχουμε πει το χ είναι ίσον με τον από πάνω αριθμό, 120 δια τα άλλα δύο αντεστραμμένα, γιατί τα ποσά είναι ανάλογα. Λύνεις την εξίσωση και τελείωσες. Ωραία, όταν ψάχνεις την τελική. Όταν ψάχνεις την αρχική όμως, τι γίνεται? Πάλι το ίδιο πράγμα, θα γράψεις αρχική, τελική. Είτε αρχική ψάχνεις είτε τελική, αυτό θα γράψεις πάνω πάνω στην απλή μέθοδο τριών. Αρχική, τελική. Στην αναλογία το ένα ποσό πάνω κάτω, στην απλή μέθοδο των τριών το ένα ποσό δεξιά, το άλλο αριστερά. Στο πρόβλημα αυτό μας λέει ότι έχουμε 20% ζημιά. Το αγόρασε, ξέρω εγώ, 500 και το πούλησε με 20% ζημιά ή 20% έκπτωση. Να γράψω καλύτερα γιατί είναι πιο
συχνό το φαινόμενο της έκπτωσης από τη ζημιά στα προβλήματα. Έκπτωση λοιπόν. Δεν ξέρουμε το 20%. Δεν ξέρουμε το ποσοστό. Στο λέει το πρόβλημα, αφού το ξέρουμε, από εκεί θα ξεκινήσεις. Και τι θα πεις? 100 είναι η αρχική. Το έχουμε πει πολλές φορές, η αρχική είναι πάντα το 100. Η τελική, αρχική, τελική. Η τελική πόσο είναι με 20% έκπτωση? 80. Τι ψάχνουμε τώρα, είπαμε, ψάχνουμε την αρχική, είπαμε. Πόση είναι η αρχική, αν η τελική είναι, ανάλογα το πρόβλημα, 2.800, παραδείγματος χάρη, πουλήθηκε 2.800 με 20% έκπτωση, πόσο έκανε στην αρχή? Τραβάμε τη γραμμή και έχουμε έτοιμη την κατάταξή μας και λέμε το χ είναι ίσον με τον από πάνω αριθμό 100 επί τους άλλους δύο αριθμούς αντιστραμμένους, 2.800 προς 80. Άρα λοιπόν, είτε τελική ψάχνεις είτε αρχική, θα ξεκινάς πάλι αρχική-τελική, αρχική-τελική. Το ίδιο πράγμα θα κάνεις, μόνο που θα αλλάζεις το που θα βάζεις το χ. Πάντα το πρώτο βήμα θα είναι το ποσοστό, επί της 100 το οποίο γνωρίζεις, 100, 120, 180, και από κάτω το χ θα το βάζεις εκεί που ψάχνεις. Η διαφορά γίνεται στα προβλήματα που ψάχνουμε το ποσοστό. Εδώ θα έχουμε, ας χρησιμοποιήσω ένα άλλο χρώμα, θα έχουμε, όταν ψάχνουμε το ποσοστό λοιπόν, το έχουμε πει ότι γράφουμε πάντα αρχική. Θυμάσαι στο προηγούμενο βιντεομάθημα που λέγαμε αρχική και από κάτω μείωση ή αύξηση? Εδώ δεν είναι από κάτω στη μέθοδο της, την απληθούμε μέθοδο των τριών όπως είναι στην αναλογία, αλλά είναι δεξιά αριστερά. Αρχική μείωση. Δεν ξέρουμε το ποσοστό εδώ επί της 100 για να ξεκινήσουμε από το 100. Γιατί δεν το ξέρουμε το πόσο της 100? Το ψάχνουμε τώρα το ποσοστό. Οπότε ξεκινάμε από τις πραγματικές τιμές. Και λέμε, αν η αρχική ήταν 950, η μείωση ήταν 65. Μας είπε ότι κάτι έκανε 950 και μας έκανε έκπτωση 65 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, κουνήθηκε λίγο η οθόνη, δεν μας πειράζει. Αρχική 950, μείωση 65. Αν είναι 100, πώς είναι η μείωση? Κατάταξη. Το χ είναι ίσον με τον από πάνω αριθμό 65 επί τους άλλους δύο αριθμούς αντεστραμμένους. Και το λύσαμε. Ωραία. Αν το πρόβλημα βέβαια δεν έχει μείωση, αλλά έχει αύξηση, κέρδος δηλαδή, πάλι θα γράψουμε, όταν ψάχνουμε το ποσοστό, αρχική, το ένα ποσό δεξιά, το άλλο αριστερά είναι στην απλή μέθοδο των τριών, και αύξηση. Και τι θα πούμε? Αν η αρχική είναι 400, εδώ με πραγματικές τιμές, η αύξηση είναι 5, 100, η αρχική είναι πάντα το 100, πώς είναι η αύξηση? Αυτό είναι το ποσοστό. Το ποσοστό είναι αύξηση επί της 100 ή μείωση επί της 100. Άρα λοιπόν, το χ είναι ίσον με τον από πάνω αριθμό 5 επί τους άλλους δύο αντεστραμμένους, και μετά το λύνεις έτσι όπως ξέρεις να λύνεις την εξίσωση στην απλή μέθοδο των τριών. Ωραία. Άρα λοιπόν, όταν ψάχνεις τελική και όταν ψάχνεις αρχική, ξεκινάς αρχική τελική με πρώτο το ποσοστό και από κάτω αυτό που ψάχνεις,
Όταν ψάχνεις ποσοστό επί της 100, ξεκινάς αρχική μείωση ή αρχική αύξηση. Πρώτα οι πραγματικές τιμές, έτσι όπως σου τις δίνει το πρόβλημα, και από κάτω 100 πόσο. Βέβαια μπορεί να μην σου δίνει τη μείωση, αλλά να σου λέει την αρχική και την τελική. Αν η τελική είναι πιο μικρή, έχουμε μείωση. Θα κάνεις την αφαίρεση, θα τη βρεις. Ή μπορεί να σου λέει την αρχική και την τελική και η τελική να είναι μεγαλύτερη. Οπότε έχουμε αύξηση. Θα κάνεις πάλι την αφαίρεση. Πάντα μία αφαίρεση κάνεις τις μεγάλες τιμές από τη μικρή. Και θα δεις, αν η τελική είναι πιο μεγάλη, θα βρεις με την αφαίρεση την αύξηση. Αλλά πάντα θα προχωρήσεις με αυτόν τον τρόπο. Θα ξεκινήσεις να λύνεις. Αρχική μείωση, αρχική αύξηση. Πραγματικές τιμές, 100 πόσο, 100 πόσο και θα βρεις το πόσο επί της 100. Εντάξει, διαβάζεις το πρόβλημα, σκέφτεσαι πολύ καλά τι ζητάει, αν ζητάει τελική, αρχική ή ποσοστό, και ανάλογα προχωράς. Βέβαια έχουμε πει, συνεχίζουμε το μάθημα, ότι μπορεί να διαβάσει ένα πρόβλημα και αντί να μην υπάρχει πουθενά αρχική και τελική, αλλά να υπάρχει όλο, μέρος και ποσοστό. Το όλο είναι η αρχική κατά κάποιο τρόπο και το μέρος είναι η τελική κατά κάποιο τρόπο, αλλά στην ουσία το πρόβλημα δεν έχει τιμές μέσα, αλλά έχει όλο και μέρος. Δεν θα μπερδευτείς, να ξέρεις ότι όταν το πρόβλημα έχει όλο και μέρος, όταν ψάχνεις το όλο ή το μέρος, πάντα θα γράφεις, όχι αναλογία τώρα είπαμε, με απλή μέθοδο των τριών δουλεύουμε, πάντα θα γράφεις όλο αριστερά, μέρος δεξιά, και αντίθετα θα μπορούσες να τα βάλεις. 15% κέρδος. Άρα λοιπόν το όλο είναι 100, 15%, το ξέρουμε το ποσοστό, αφού το ξέρουμε επί της 100, από αυτό που ξέρουμε ξεκινάμε. Όλο 100, μέρος 115, αφού είναι κέρδος 100 και 15, 115. Στην περίπτωση που ψάχνεις το μέρος, θα πεις πόσο είναι το μέρος όταν όλοι οι φοιτητές, ας πούμε, είναι 300, πόσο είναι το μέρος, πόσα είναι τα κορίτσια. Εδώ πέρα δεν υπάρχει λάθος. Δεν υπάρχει κέρδος. Μπερδεύτηκα κι εγώ. Εδώ πέρα υπάρχει σκέτο 15% και δεν υπάρχει 115 ποτέ στο όλο μέρος. Αλλά το μέρος είναι πάντα μικρότερο. Καλά που το κάναμε το λάθος αυτό. Όταν το όλο λοιπόν είναι 100, αφού έχουμε 15%, το μέρος είναι 15. Δεν υπάρχει εδώ κέρδος και ζημιά, υπάρχει όλο και μέρος. Όταν το όλο είναι 100, το μέρος είναι 15. Όλοι οι στρατιώτες είναι 100, 15 πήγαν να δώσουν αίμα. Αν ήταν 100, το 15% έδωσε αίμα. Αν όλοι ήταν 100, το 15 έδωσε αίμα. Τώρα που όλοι οι στρατιώτες είναι 300, πόσοι έδωσαν αίμα. Αυτή είναι η κατάταξη. Και το λύνουμε χ υπεράνω και τα λοιπά. Από εδώ και πέρα ξέρεις να λύνεις. Όταν λοιπόν ζητάς το μέρος, αλλά και το όλο να ζητάς, πάλι θα γράψεις όλο μέρος. Και ας πούμε ότι το ποσοστό εδώ πέρα είναι 45%. 45% των φοιτητών είναι κοπέλες. Της ιατρικής σχολής είναι κοπέλες. Πόσες είναι? Ψάχνεις λοιπόν εδώ όχι το μέρος, αλλά ψάχνεις το όλο. 45%, το γνωρίζουμε. Ξεκινάμε από αυτό που γνωρίζουμε, το ποσοστό. Όλο 100, 45 είναι το μέρος. Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα? Είπαμε το όλο. Πόσο είναι το όλο, πόσοι είναι όλοι οι φοιτητές, αν το μέρος, οι κοπέλες είναι 200, αν τα κορίτσια είναι 200, πόσοι είναι όλοι οι φοιτητές, αφού το 45% είναι κορίτσια. Βάζουμε εδώ πέρα από κάτω το μέρος που γνωρίζουμε. Πόσο είναι το όλο, σχηματίζεις την
κατάταξη και μετά το χ είναι ίσον με τον από πάνω αριθμό 100 επί τους άλλους δύο αντεστραμμένους. Αυτό κάνεις λοιπόν. Όταν το πρόβλημα έχει όλο και μέρος με την απλή μέθοδο των τριών, γράφεις όλο μέρος και ξεκινάς από το ποσοστό που σου δίνει επί τις 100 και μετά από κάτω αυτό το οποίο γνωρίζεις, από την άλλη μεριά χ αυτό που ψάχνεις. Τώρα, αυτό γίνεται όταν ψάχνεις το μέρος, κάνεις αυτό, όταν ψάχνεις το όλο, πάλι κάνεις αυτό, το ίδιο πράγμα, ξεκινάς από όλο και μέρος. Όταν ψάχνεις όμως το ποσοστό επί της 100, τότε έχεις όλο και αύξηση, έτσι θα ξεκινήσεις, ή όλο και μείωση, ανάλογα με το πρόβλημα. Το επί της 100 δεν το ξέρεις για να ξεκινήσεις από τα 100, το ψάχνεις, πας εδώ από τις πραγματικές τιμές. Αν όλοι οι στρατιώτες, για να συνεχίσω με το ίδιο παράδειγμα, ήταν 300, πάλι αύξηση, όχι αύξηση, πάλι το ίδιο λάθος. Όλο και μέρος, δεν υπάρχει εδώ αύξηση. Στο ποσοστό λοιπόν, όλο και μέρος, όλο και μέρος. Μ' αρέσουν τα λάθη γιατί τα ξεμπερδεύουμε, γιατί μπορεί να τα κάνεις και εσύ αυτά τα λάθη. Αν όλοι λοιπόν οι μαθητές, οι φοιτητές, οι στρατιώτες, τι λέγαμε, είναι 300 και έδωσαν οι 180 αίμα, όλοι ήταν 300, όχι αν, όλοι ήταν 300 και έδωσαν 180 αίμα, αν ήταν 100 όλοι, πόσοι έδωσαν αίμα, πόσοι τις 100, το χ και το λύνεις. Έτσι, δεν υπάρχει εδώ πέρα αύξηση και μείωση, ένας είναι ο τρόπος, το σβήνουμε. Όλο και μέρος όταν ψάχνεις το 100, αλλά εδώ ξεκινάς αντίθετα. Δεν ξεκινάς με το ποσοστό, ξεκινάς με τις πραγματικές τιμές. Να δώσουμε άλλο ένα παράδειγμα, μια που έχουμε χώρο. Ψάχνουμε το ποσοστό λοιπόν επί της 100 και έχουμε στα προβλήματα όλο και μέρος. Λέμε όλο μέρος. Αν όλοι οι τουρίστες ήταν 80 και οι 30 έφαγαν στο εστιατόριο παρήγγειλαν μπριζόλα, πόσο της 100 έφαγε μπριζόλα, τι θα πούμε. Ψάχνουμε το ποσοστό επί της 100. Άρα λοιπόν δεν θα ξεκινήσουμε με το 100, θα ξεκινήσουμε με τις πραγματικές τιμές. Όλοι ήταν, όλο και μέρος, όλοι ήταν 80 και το 30 έφαγε μπριζόλες και οι 30 φάγανε που είναι το μέρος μπριζόλες. Αν ήταν 100, πόσοι έφαγαν, το επί της 100 είναι πάντα υποθετικό. Αν όλοι ήταν 100, πόσοι έφαγαν μπριζόλες. Το χ είναι ίσον με τον από πάνω αριθμό επί τους άλλους δύο αντεστραμμένους, λύνουμε την εξίσωση και βρίσκουμε έναν αριθμό. Τόσο της 100 είναι που έφαγε μπριζόλες. Αυτά λοιπόν σχετικά με την μέθοδο, με την απλή μέθοδο των τριών. Πώς βρίσκεις αρχική τελική τιμή, ποσοστό επί της 100, πώς βρίσκεις όλο μέρος, ποσοστό επί της 100 και όλα αυτά, πώς ξεκινάς λοιπόν. Και όλα αυτά με την απλή μέθοδο των τριών θα ακολουθήσει για κάποιο άλλο επαναληπτικό που θα τα ξαναδούμε όλα αυτά, πώς βρίσκεις το ένα και το άλλο με την αναγωγή στη μονάδα. Πιστεύω να τα κατάλαβες, να μιλάμε την ίδια γλώσσα και να συνεννοούμαστε. Καλή σου επιτυχία!